Ακούνε οι κάτοικοι των Ιωαννίνων, μικρή σχετικά, επαρχιακή πόλη τα Γιάννη. Ναι, ναι. Σημειωτέων, το Εβραϊκό Νεκροταφείο, επειδή ακριβώς είναι του 4ου ή 5ου αιώνα μετά Χριστόν, είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Δεν είναι έξω. Οπότε οι κάτοικοι σπίτια γύρω-γύρω. Οι κάτοικοι λοιπόν των Πέριξ σπιτιών ακούνε φασαρία να σπάνε τάφους κλπ. Ναι. Ειδοποιούν την αστυνομία. Πηγαίνει η ασφάλεια 2 η ώρα τη νύχτα εκεί και βρίσκει, συλλαμβάνει το διοικητή της δίωξης ναρκωτικών των Ιωαννίνων μέσα εκεί στους τάφους. Μάλιστα. Συνάδελφε, τι κάνεις εδώ? Ναι. Ο μάρτυρας έδωσε εδώ τη σωστή διάσταση. Ότι δεν είναι δυνατόν να ασκεί εξωτερική πολιτική η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να κλείνει τα σύνορα και να βάζει ζητήματα. Αυτά είναι ζητήματα που θα τα βάλει το επίσημο κράτος. Θα... Μας λέει ότι ο Κασιδιάρης τον φώναξε, τον ζήτησε το 2012, του είπε να πάει και τα λοιπά, έτσι. Και όταν ο ίδιος πήγε και είπε δεν θέλω άλλο, θέλω να φύγω και πάει λέγοντας, άρχισαν σιγά σιγά να τον βγάζουν τρελό. Ο Σταύρου είχε κάνει μήνυση και αγωγή για όσα του είχαν προσάψει. Η μήνυση εκκρεμεί, την έκανε λέει η Σιακαβάρα κατά Μιχαλολιάκου, Κασιδιάρη και τη ιστοσελίδα Χρυσής Αυγής και εδώ έχει μια σημασία ότι αρνήθηκαν μέχρι και την ιστοσελίδα του κόμματος. Έτσι, ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν καμία σχέση το κόμμα με την ιστοσελίδα, άλλοι ανεβάζουν τα πράγματα. Η κατάθεση του Σουλιώτη είναι από τις πιο εμπεριστατωμένες αναφορικά με την θεμελίωση του κατηγορητηρίου, του βουλεύματος. Μιλάει δηλαδή για στρατιωτικού τύπου οργάνωση, μιλάει ότι οι εκδηλώσεις τις οποίες οι δράσεις αυτές, οι παράνομες, οι εγκληματικές της Χρυσής Αυγής δεν ήταν μεμονωμένες, δεν ήταν αυθόρμητες, έγιναν κατόπιν ευρύτερου σχεδιασμού. Τα μέλη, τα περιφερειακά, ήταν σε συνεννόηση με την κεντρική ηγεσία της Χρυσής Αυγής για να διαπράξουν αυτά τα αδικήματα. Το οικονομικό ενδιαφέρον, γιατί μπαίνει σε αυτό το κομμάτι. Σωστά. Και λέει η επιλογή να επιτεθεί και στο ΠΑΜΕ και στους αλληλεργάτες. Είχε μια ευρύτερη στόχευση, να ελέγξει εντός ή εκτός εισαγωγικών κάποιες οικονομικές δραστηριότητες. Βάζει δηλαδή το παιχνίδι του οικονομικού κινήτρου, μάλλον το στοιχείο του οικονομικού κινήτρου στο παιχνίδι. Ο Μπούκουρας με το τοπικό τάγμα είχε προσπαθήσει να εκφοβήσει τον Περιφερειάρχη Τατούλη προκειμένου να δώσει μια άδεια σε ένα λατομείο της περιοχής το οποίο βρισκόταν ακριβώς δίπλα από έναν αρχαιολογικό χώρο και έχει υπάρξει κιόλας μια περιγραφή ότι τους περικυκλώσανε σε μια... Επιχειρηματίας ο ίδιος μαζί με την Χρυσή Αυγή. Βέβαια, τους περικύκλωσε μια καφετέρια που ήταν ο Τατούλης. Και του είπαν να δώσει άδεια. Με τον πνευματικό ακριβώς. Και του σήκωσαν από το τραπέζι με 10-15 άτομα παρόν ο Μπούκουρας στο συγκεκριμένο. Ο Σουλιώτης λέει ότι πολλές φορές στο πεζοδρόμιο υπάρχει κοινό μέτωπο Χρυσής Αυγής αστυνομίας. Αναφέρει την περίπτωση του εφετείου όπου είδε τις δημιουργίες να κάθονται και από μέσα να βγαίνουν οι Χρυσαυγίτες και να κάνουν ό,τι έκαναν. Τα έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές. Και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι υπήρχε ένα κοινό μέτωπο στο πεζοδρόμιο που είχε ως αφετηρία ότι η Χρυσή Αυγή δεν επιτίθεται στην αστυνομία και έχω να πω και το αντίθετο, και η αστυνομία δεν επιτίθεται στη Χρυσή Αυγή, το έχουμε δει σε 1002. Ασχολείται ο αστυνομικός συντάκτης. Μάλιστα. Άρα προκύπτει ότι ασχολείται ο αστυνομικός συντάκτης και όχι ο πολιτικός και κοινοβουλευτικός συντάκτης, διότι η οργάνωση αυτή δεν επιδεικνύει ουσιαστικά πολιτική δράση, επιδεικνύει ποινικώς αξιολογήσιμη πράξη, κακουργηματικές πράξεις, έτσι ώστε μόνο ένας αστυνομικός συντάκτης μπορεί να βγάλει άκρη εκεί. Ας πούμε, άκουσε το Μουσολίνι να πει επιτεθείτε στην Ελλάδα, πώς έδωσε το Μάρς για να γίνει επίθεση ή ο Χίτλερ να προσαρτήσει την Αυστρία. Άκουσε κανείς, δηλαδή, αν την δεν βρεθεί ένας με την εντολή λεκτικά, είναι δυνατόν ποτέ να βρεθεί μάρτυρας και να πει ναι, εγώ άκουσα τον Αδόλφο Χίτλερ, εισβάλλετε και προσαρτήστε την Αυστρία. Στο βαθμό που γνωρίζει η πρώτη δολοφονία του Φίσα, ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν αποτυπωμένη στη συνείδησή τους την Χρυσή Αυγή ως ένα χώρο ο οποίος παράγει έγκλημα. Πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά το αξιολογώ πάρα πολύ έτσι
επίκες. Παρ' όλα αυτά, ο Σύνηγος Παπαδάκης με την ερώτησή του μας βάζει στο τραπέζι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που πάρα πολλές φορές έχουμε δει. Εγώ πάντως παραμένω να αναρωτιέμαι αν μέσα στις αρμοδιότητες ελληνικής αστυνομίας είναι να εκδίδει βεβαιώσεις για το κατά πόσο κάποιος εμπλέκεται σε βία περιστατικά ή όχι. Όλοι οι λαθρομετανάστες, λέει, που μπαίνουν από την Τουρκία, η έκφραση αυτή είναι ρατσιστική. Και απαντάει ο Σιλιώτης, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία ρατσιστική ή όχι, και του λέει η έκφραση δεν είναι δόκιμη. Παράτυπη μετανάστες. Πολύ καλή απάντηση του Σουλιώτη. Μακάρι και η ελληνική αστυνομία να το υιοθετήσει αυτό κάποια στιγμή, γιατί ούτε στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων της δεν έχει καταφέρει ακόμα να χρησιμοποιεί το σωστό όρο.